Γνωριζόμαστε χρόνια και επομένως θα μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα. Έτσι, δεν είναι Αναστασία? Με πολύ άνεση, Διονύση μου. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τολμάς και κατεβαίνεις. Τολμάω και κατεβαίνω, Διονύση, ναι, διότι αυτό που κάνω είναι κάτι στην καθημερινότητά μου. Δεν θα ξεφύγω από την καθημερινότητά μου. Είναι η δουλειά μου αυτό. Αυτό το κάνω 20 χρόνια. Για όσους δεν γνωρίζουν, είσαι νομικός. Είμαι νομικός, ναι. Εργάζομαι στη νομική υπηρεσία και στην περιοχή στα Ήπειρα. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σε έκανε αυτή τη φορά να μπεις πιο ενεργά στα δημόσια πράγματα από τη θέση τη Περιφερειακού Συμβούλου? Ναι. Καταρχάς είναι η γνωριμία μου και συνεργασία που είχα με τον κύριο Τρεπεκλή. Όπως γνωρίζεις, έχω δουλέψει μαζί του, όντας ο ίδιος δήμαρχος και στις δύο θητείες του, ήμουν στο γραφείο δημάρχου. Γνωρίζω τον τρόπο που δουλεύει. Θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει έργο τόσο για την Κέρκυρα όσο και για τα υπόλοιπα νησιά. Πέραν αυτού, εγώ σαν άτομο θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω, διότι έχω την απαιτούμενη γνώση σε αυτό. Εκτός από τα νομικά, έχω μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση. Μάλιστα. Επομένως είναι κάποια εφόδια τα οποία ενδεχομένως σου χρειαστούν για την... αν εκλεγείς βέβαια. Αν εκλεγώ, φυσικά, με την ίσου. Πιστεύεις ότι η περιφέρεια έχει ανάγκη από έργα τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα? Οπωσδήποτε. Φυσικά και έχει. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Ακούω συνέχεια για χρηματοδοτήσεις, ακούω συνέχεια για χρήματα υπάρχουν, έλεγαν τις προάλλες. Δεν τα έχουμε δει όμως εμείς, τουλάχιστον δεν μας τα έχουν εξηγήσει για να καταλάβουν που βρίσκονται. Εν πάση περιπτώσει, περιφέρει γι' αυτό, έκανα και έτσι μια μήνυ αναφορά στο πρόσωπό μου, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, επιστημονικό προσωπικό, το οποίο όμως θα πρέπει να δουλέψει σκληρά. Πρέπει να έχει γνώση, η δημόσια διοίκηση δεν αποκτά τη διαχείριση της δημόσιας διοίκησης. Πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη γνώση, ώστε να τρέξουν διαδικασίες πιο γρήγορα. Από τη θέση της Ερετού, νομίζεις ότι μπορείς να συμβάλλεις στην ανάπτυξη, να το πω έτσι γενικότερα ως όρο, στην ανάπτυξη έτσι των Ιωνιονήσων? Το όραμά μου είναι αυτό, ναι. Όμως, για να πας στην ανάπτυξη πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα. Δεν μπορείς να κάνεις, να μιλάς για έργα πνοής τη στιγμή που δεν έχεις το απαιτούμενο οδικό δίκτυο για να σε οδηγήσουν εκεί. Δεν μπορείς να μιλάς για έργα πνοής όταν δεν έχεις σε περιοχές δεν έχεις καν νερό ή αποχέτευση ή πάρα πολλά ζητήματα. Βέβαια, όλα αυτά άπτονται και των αρμοδιοτήτων των Δήμων. Αλλά μιλάω για να φέρουμε σε αυτά τα ζητήματα, διότι προϋπόθεση και στόχος μας είναι η άψογη και άμεση συνεργασία με τους τέσσερις Δήμους. Καταρχάς της Κέρκυρας και συνήθως των υπόλοιπων νησιών. Να μείνουμε λίγο στην Κέρκυρα που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το κυκλοφοριακό βάρος. Ναι. Τι είναι εσείς ως έτσι, άμεση ενέργεια ώστε να λυθεί αυτό το θέμα? Να λυθεί, να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση η οποία είναι σε τραγικό σημείο. Αυτό θα τα εξαγγείλει φυσικά και επικεφαλής της παράταξης μας ο κ. Τρεπεκλής, αλλά οπωσδήποτε σε άμεση προτεραιότητα είναι οι παρακάμψεις. Είναι οι παρακάμψεις και επίτα θέλει δυνατή διεκδίκηση για αυτό που ακούμε τόσα χρόνια πια, τον άξονα βορρά νότου. Επίσης αυτό όμως δεν είναι έργο της περιφέρειας. Είναι τυπικό στενό όρο και άπτεται της αρμοδιότητας της κεντρικής διοίκησης της κρατικής χορηγίας. Έχεις και κάτι άλλο το οποίο δεν μας το έχεις πει. Είσαι πρόεδρος σε αθλητικό σωματείο, ναι, στο ΦΕΑΚΑ. Ναι, με μεγάλη μου τιμή το λέω αυτό το πράγμα. Είμαι πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κρατοσφαιρικής Ένωσης ΦΕΑΚΑ. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ως σωματείο. Ο ΦΕΑΚΑΣ, να λάβεις υπόψη σου και να το πω βέβαια, θα γνωρίζει βέβαια περισσότερος κόσμος, είναι το μόνο σωματείο το οποίο έχει αγωνιστεί σε εθνικές κατηγορίες Γ και Β. Εγώ το δέχομαι αυτό. Πολλά σωματεία και άλλα σωματεία έχουν περγαμηνές, να το πω έτσι. Τώρα έχουμε τον Ιόνι, ο οποίος θα αγωνιστεί. Το θέμα είναι το εξής. Τι θα κάνετε ως περιφέρεια, ως περιφερειακή αρχή, ως περιφερειακή πλειοψηφία, πιστεύω. Θα σου πω αμέσως, Διονύση μου. Και σε ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω ότι σε αυτό εκφράζω όλα τα αθλητικά σωματεία του νησιού, γιατί αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Οι ακαδημίες γυμνάζονται στο Ναυσιθώριο, στα Λίκια το χειμώνα. Ο καιρός είναι άσχημος στον κόσμο στην Κέρκυρα, εδώ βροχερός. Ούτε καν όμως εξωτερικές εγκαταστάσεις υπάρχουν στο ιστορικό χώρο. Πιστεύεις ότι από τη θέση που θα βρίσκεσαι, αν εκλεγείς,
θα μπορείς να συμβάλεις και να προωθήσεις έτσι θέματα του αθλητισμού σε επίπεδο εγκαταστάσεων, υποδομών. Μιλάμε για αθλητικές υποδομές και όχι ειδικότερα για τα σώματα. Ναι, ναι. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Θεωρώ πως ναι. Ασχοληθώ πάρα πολύ ενεργά. Γενικά με το νησί θέλω να ασχοληθώ. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε έτσι σαν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όπου κληθώ θα προσφέρω. Από όποια θέση και αν βρεθώ, αν εκλεγώ, θα προσφέρω. Είναι δύσκολη η προεκλογική περίοδο. Ναι, είναι δύσκολη. Υπάρχει έτσι ανταγωνισμός, έτσι, πάρα πολύ μετά το ξέρω. Δεν θα έλεγα ανταγωνισμός με τη στενή έννοια του όρου. Υπάρχει διεκδίκηση του Σταυρού φυσικά, αλλά δεν είναι απλό πράγμα ο Σταυρός. Πρέπει ο κόσμος να αξιολογήσει ποιοι επί της ουσίας θα βρεθούν και μπορούν να είναι σε θέση να τον εκπροσωπήσουν. Εντάξει, κατεβαίνουν και οι φίλοι μας, είναι πάρα πολύ υποψήφοι. Και οι φίλοι μας και οι συγγενείς μας. Παίζει ρόλο η δημοσιότητα, οι επαφές, οι προσωπικές. Παίζει ρόλο, αυτά τα δύο οπωσδήποτε παίζουν ρόλο. Η δημοσιότητα πιστεύω παίζει το μεγαλύτερο. Θα πρέπει να παίξει το μεγαλύτερο ρόλο με την έννοια. Για να εκφράζει κανείς. Για να πει ο καθένας ποιος είναι και τι μπορεί να προσφέρει. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το πιο σημαντικό, πέρα από τις γνωριμίες, γιατί λέω, μπορεί εμένα να κατέβαινε, ας πούμε, η αδελφή μου ή ξέρω εγώ. Κανονικά δεν θα έπρεπε, δεν μιλάω για την αδελφή μου τόσο συγκεκριμένα, αλλά δεν θα έπρεπε, ναι, ένας φίλος μου, ας πούμε, δεν θα έπρεπε, αν δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, να του δώσω το σταυρό μου. Θα του έκανα και κακό, γιατί δεν μπορούσε να τα αποκριθεί, αλλά θα έκανε καθίσει στο νησί μου. Να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ εγώ. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και την κυρία Γιαννακοπούλου. Να πούμε ότι δεν το ολοκληρώθηκε.